Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα μία εκπομπή του Your Pet Show. Ελπίζω ότι μέχρι στιγμής έχετε κατεβάσει το application Your Pet, είτε έχετε Android είτε έχετε iOS. Έχετε κάνει σε αυτά εδώ τα κανάλια τα subscribe, τα like, αυτά όλα τα ξέρετε εσείς, εγώ πια γιαγιά. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκομαι παρέα με έναν κωμικό, με έναν stand-up comedian, με έναν YouTuber, με έναν businessman, bro, loco και κάποιες άλλες λέξεις δεν καταλαβαίνω, τον προσωπικό μου δάσκαλο στο YouTube, που με έχει βοηθήσει πραγματικά πολύ, τον Κώστα Μαλλιά της Σάλα και τα δύο γατιά του, το δύο παίζεται, τον Ίντι και τον Μίζα. Εγώ τον Μίζα δεν τον έχω δει ακόμα, δεν είμαι σίγουρη ότι υπάρχει, αλλά θα δούμε τώρα πώς θα πάει στην πορεία. Τι ωραία που μας φώναξες να έρθουμε και μας παρακάλεσες. Ήταν πολύ ωραία. Παιδιά, ελπίζω τα λεφτά μου να πιάσουν τόπο. Θα πιάσουν σίγουρα. Υπάρχει κάποιος έρωτας με τα γατιά γενικά? Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ οι γάτες. Το οποίο ξεκίνησε ενώ πάντα ήσουν από μικρός γούστας. Όχι, μισούσα τις γάτες εγώ. Α, ωραία, πολύ. Κάποιο φιλοζωικό. Όχι, να σου πω, δεν μου άρεσαν καθόλου τα γατιά. Είχα παπαγάλους. Δεν σου κάνω χαβαλέ τώρα. Ό,τι και να σου πω από εδώ και πέρα είναι αλήθεια. Ωραία. Είχα παπαγάλους και μία φορά πέρασα από ένα pet, κάτι δεν ξέρω τι ήταν, στον Πειραιά. Και είδα μια γάτα σε ένα πάρα πολύ μικρό κουτί και τη λυπήθηκα. Και παίρνω τη γάτα, την έχω στο αμάξι τη γάτα, η τύπου πλήρωσα τότε 600 ευρώ. Μέχρι στιγμής δηλαδή ήταν δεν ήθελες γατή? Όχι, δεν ήθελα. Ούτε και έλεγες φυλάκα. Τα αγαπώ, τα λατρεύω, τα είχα, δύο επιλογές, ή να το δώσω στην κοπελιά μου, ναι, ή να το δώσω στη μητέρα μου. Σε κάποιον να το φορτώσω. Ναι, και λέω φίλε έτσι θα γίνει. Σκάω στην κοπελιά μου, λέει δεν μπορώ, είμαι αλλεργική. Ωραία λέω, καλά πήγε αυτό. Μπαίνω στο αμάξι, ακόμα δεν είχα ιδέα τι θα κάνω. Πάω στη μάνα μου, γιατί λέει δεν είσαι παιδί μου. Το κράτησε η μητέρα μου, εγώ μετά από λίγο καιρό βρήκα τον Ίντι, που τον βρήκε... Που υπάρχει σίγουρα, είναι και εδώ και εκεί. Θέλω να πω πριν η Σαμαρά γεμίσει ψέματα το διαδίκτυο, υπάρχουν άπειρα βίντεο μου με τα γατιά μου, το ξέρετε. Και με τα δύο, και με τον Μίζα και με τον Ίντι. Απλά ο Μίζα τώρα είναι φοβικός και δεν τον έχει δει και με δουλεύει. Αυτόν τον βρήκαμε σε έναν κάδο. Κάποιος τον πέταξε. Ναι. Καλά, αυτό και... με τα σκουπιδιά ποτέ δεν το κατάλαβα. Θέλω να πω ότι για ποιο λόγο το καταδικάζεις εντελώς, δηλαδή δεν του δίνεις καμία ευκαιρία. Ναι. Δεν ξέρω. Και επειδή είναι έτσι και Τρινοπούλης και Ξανθούλης, τον είπα Ίντι. Ο Ίντι είναι ο θεός των. Πώς το λένε. Να σε ρωτήσω πώς προέκυψε. Τον Μάγια. Έχεις δει ότι όλες οι λατινογενείς χώρες έχουν έναν ήλιο στη σημαία. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ο θεός ήλιος. Μάλιστα. Και τον έχω και κάνει και τατουάζ εγώ και τον έχω και σε γατί. Σε πόσο καιρό έρχεται στη ζωή ο δεύτερος, μας ο Μίζα? Ο Φάντομ. Το Μίζα τον βρήκα έξω από το Star, το κανάλι. Αν έχετε πάει ποτέ εκεί, είναι ένας, πώς το λένε, ένας παράλληλος της Εθνικής που περνάει πάρα πολύ, πάρα πολύ αμάξι. Και αυτό καθόταν στη μέση του δρόμου. Τόσο μικρό και είχε φοβηθεί και το έχει παρατήσει. Ούτε νιαόριζε τίποτα. Απλά καθόταν και περίμενε το θάνατο. Και σταματάω και τον παίρνω. Και... Μην μας τον δείχνεις, δεν είναι κάπου εδώ. Και σταματάω και το... Μίζα, έλα εδώ γαμώ το, με έχεις κάνει ρεζίλι. Και σταματάει και τον παίρνει. Κάνω λάθος και τον βάζω στο τέτοιο. Στο αμάξι, μέσα. Και αυτό από το φόβο του, όταν συνειδητοποιεί ότι μπορεί να κουνηθεί, μπαίνει από τα πεντάλ του αμαξιού, από τον γκάζι φρένο και, μωρό, πολύ. Και ανεβαίνει μέχρι τη Μίζα. Πάω σε ένα μανάβικο που είχε εκεί, random. Παίρνω έναν τόνο, κανονικό τόνο, όχι τροφής. Το αφήνω κάτω στο πάτωμα και περιμένω έξω από τα μάξι με τα παράθυρα κλειστά. Και κάποια στιγμή βγαίνει το κολόπεδο για να φάει και αρχίζει και τρώει. Και τον πιάνω και του λέω: ξέρω, τι με τρεις ώρες εδώ. Και μετά εκλέγει και μετά τον έχω εδώ για 4 χρόνια, 5 πόσο είναι. Ο άλλος πόσο είναι? Αυτός είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος του. 6 και ο άλλος 4. Μεταξύ τους πώς θα πάνε? Στην αρχή αυτός τον έσπασε το ξύλο, αλλά μετά τον προστάτευε. Φαντάζομαι ότι είχαμε και θέμα, επειδή αυτός κάνει μπάνιο το μικρό, ο μικρός σταμάτησε να κάνει μπάνιο. Εννοείς να γλύφεται το κάνει μπάνιο. Όχι, μπαίνει μέσα και είναι και άνευε το θερμοσύμωνο και μας έβαλε μέσα. Απλά ο Μίζα μας είπε ο γιατρός ότι έχει το σύνδρομο του. Πώς το λένε, φοβικού. Του φοβικού, που δεν το ξεπέρασε ποτέ αυτό. Κοιτάξτε, το σοκ. Δεν είναι και ένα σοκ τώρα. Mm. Και με το που χτυπάει το κουδούνι, κρύβεται. Μόλις δει ότι εντάξει, θα με σκοτώσουν τελικά, βγαίνει. Και τώρα είναι μέσα στα συρτάρια. Έχει μάθει να ανοίγει τα συρτάρια και μπαίνει μέσα. Έλα, Μιζάκο. Πες της ψήφι να κάνει τι γάτες στο χωριό της. Πες της. Δεν θα σου κάνει τίποτα απολύτως, να ξέρεις. Όχι, όχι, κάθε το γλυκού. Δεν μου λες κάτι άλλο, έτσι πες μου μια συγκινητική στιγμή που θυμάσαι. Όταν πήραμε πτυχίο. Συγκινητική είναι, στιγμή. Είναι stand-up comedy. Τα γατιά έχουν μια φοβερή ικανότητα να σε ζωουνάρουν, δηλαδή έχουν αυτό το δυνατό γουργουριτό. Ναι. Που όταν κάθεσαι εσύ και λες, εντάξει, όλα είναι μάταια,
έρχονται αυτά και κάνουν ένα γρουρ δυνατό και σταματάς να λες είναι όλα μάταια και λες, οκ, καλά είμαι τώρα εδώ. Και εμείς κοιμόμαστε και τρεις αγκαλιά. Είμαστε ένας από εδώ, ένας από εκεί και εγώ έτσι και κοιμόμαστε. Και έτσι γλίτωσε στα αντικαταθλητικά. Ναι. Αγαπημένο παιχνίδι τους. Το σπίτι. Όπως βλέπεις δεν υπάρχει τίποτα αξία στο σπίτι γιατί όλα καταστρέφονται. Αγόρα στο σπίτι εννοείς, ναι, ναι. Μάλιστα. Έχουν ρίξει την τηλεόραση. Έχουν όμως και τον ηχοδρόμιο, δεν αράζουν καθόλου εκεί. Ναι, το έχουν καταστρέψει. Και αυτό που βλέπετε, πόσο πιστεύεις ότι το πήραμε, ας πούμε. Πες μου μια. Πότε να το έχω πάρει αυτό έτσι όπως το βλέπεις. Θα πω. Ένα μήνα, μην πει παραπάνω, άστο. Ένα μήνα το καταστρέψα. Ένα μήνα. Σπάνω όλο το σπίτι, ρε. Δεν μπορείς να έχεις τίποτα αξία στο σπίτι. Μου έχουν ρίξει κάμερα κάτω τώρα, άστο. Το έβλεπα να πέφτει φασαριστικά αργά. Δεν μπορούσα να το πιάσει και αυτό κανένα. Παπ! Και έσκασε ο φακός και τον έσπασε. Και τους δύο. Και οι δύο το κάνανε. Αφού σου λέω μαλώνουν και πάνε κουτρουβάλα. Καταλαβαίνουν τα γατιά ότι κάνουν τη βλακεία, αλλά έχουν ένα φοβερό ωραίο πράγμα που χέστηκαν. Δεν τους νοιάζει. Κατάλαβες. Ενώ το σκυλί έχει το τις θύψεις. Ναι, όταν ναι, το ξέρω. Σε στεναχωρεί, ναι. Έχει αυτό το και καταλαβαίνει ανά πάσα στιγμή ότι κάνω τώρα κάτι που δεν επιτρέπεται. Ακριβώς. Οπότε μήπως. Δηλαδή βλέπεις μια δεύτερη σκέψη που φαντάζομαι ότι στο γατί δεν τη βλέπει. Όχι, τη βλέπεις, αλλά είναι φοβερό γιατί δεν τους νοιάζει. Ας πούμε, πάνε να κοιτάνε την κάμερα, κοιτάνε και εσένα και λένε: έχεις, θα πάρεις άλλη. Άλλες δύο έχεις, παίξε. Και φεύγουν. Κατάλαβες, δεν τους νοιάζει, δεν τους νοιάζει. Γνωρίζουν όταν, ας πούμε, οι γάτες, όταν τους λες: μην κάνεις κάτι, να πετάνε τα ποτήρια, ωραία, που είναι το στάνταρ. Γνωρίζουν ότι κάνουν ζημιά και τα σπάνε όλα. Αλλά ναι, υπάρχει το αυτή. Κάνουν καθώς κοιτάνε. Είναι, κοίτα, κοίτα, το θυμάσαι αυτό. Οπότε δεν μπορείς να τα μαλώσεις. Ο Ιντι, για παράδειγμα, είναι πολύ τσαμπουκάς, πάρα πολύ τσαμπουκάς. Δηλαδή, μία φορά περίμενα σε ένα περιστατικό να έρθουν δύο μικρά μου ξαδερφάκια. Τα οποία ξέρεις, βλέπουν τα βίντεο και αυτά και είχαν μεγάλη χαρά και έρχονται από μακριά. Τα οποία τους άνοιξα την πόρτα. Ωραία. Και κάθομαι εδώ και τα περιμένω. Τώρα είμαι στον πρώτο όρο. Δηλαδή, σου πήρε 4 δευτερόλεπτα να ανέβεις. Και δεν έρχεται, δεν εμφανίζεται κανένας. Και εγώ θεώρησα, επειδή άκουσα την πόρτα να κλείνει, ότι φύγανε και θα ξαναγυρίσουν σε λίγο γιατί απέναντι μένει η συγγενής. Και λέω, εντάξει, θα πήγαν στο συγγενή πρώτα. Περνάει ένα τέταρτο, περνάει 20 λεπτά. 20 λεπτά, όχι αστεία. Φοβάμαι που θα πάει αυτή η ιστορία. Ναι, και λέω, ρε φίλε, να δω, γιατί είναι και ενίκεια. Και ανοίγω την πόρτα και είναι τα δύο παιδάκια στη γωνία των σκαλιών εδώ, ο Ίντι στο πλατήσκαλο και δεν τους αφήνει να ανέβουν. Και κάθε φορά που αυτά κάνανε κίνηση, αυτός έκανε έτσι. Να τους κάνει επίθεση. Και τα παιδάκια μας βούτσαν πίσω. Και για 20 λεπτά είχαν παγώσει από το φόβο τους δύο παιδάκια. Και ο Ίντι τους κόζαρε έτσι και σου λέει: τι έγινε, θέλετε να πάτε κάπου. Και δεν ανέβηκαν. Τραμπούκος δηλαδή. Είναι λίγο τραμπούκος, ναι. Εσύ είσαι τραμπούκος. Άλλη ερώτηση. Ναι, δεν μου φαίνεσαι καθόλου. Όχι, ρε παιδί μου, νομίζω έχει υιοθετήσει τον Νίκαια στυλ ο Ίντι. Okay. Και ο Μίζα. Ο Μίζα, καμία σχέση, είναι τόσο καλό παιδί. Έχεις πάρει την καλή σου πλευρά εκεί μας, ναι, σπάς, ναι, γιατί αυτή είναι η ερώτηση. Ο Μίζα είναι το μοναδικό γατί που ούτε κατά λάθος δεν έχει βγάλει νύχη. Έχει κάποια συμπεριφορά σου που λες ότι αυτό είναι σαν και εμένα. Σαν και εμένα, ναι, αλήθεις. Είναι τέτοιο, μοιράζεται ο Μίζα. Α, ωραίο. Και στο τέτοιο και με τον αδερφό του μοιράζουν φαγητά και αυτά. Και είναι και καλό παιδί, είναι πολύ καλό παιδί ο Μίζα. Είναι τα δύο γατιά που είχες ever. Ever. Δικά σου, ενώ δεν ναι, είχες ναι, και... Πρώτη μου, τα πρώτα μου παιδιά είναι. Μπορείς να τραβήξεις δεν αυτόν θα... εκεί, έχετε μια κάμερα να τραβήξεις αυτόν. Ναι. Αυτός είναι... Αυτός ποιος είναι. Αυτός είναι, δεν έχει όνομα, λέγεται απλά χοντρός. Ο Μίζα. Όχι, όχι. Να είμαι για ο Μίζα. Ο οποίος κάθεται κάθε μέρα έτσι και κοζάρει όποιον περνάει. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, γιατί μετά θα περάσω σε μια συνέντευξη με τα γατιά, θα έλεγα μάλλον μόνο με τον Ίντι. Θα προσπαθήσω να φέρω τον Μίζα να τον δείτε. Τέλος πάντων. Κάποια περίεργη συνήθεια που έτσι, ρε παιδί μου, έχεις παρατηρήσει και θεωρείς ότι δεν είναι από αυτά που ακούς συνήθως, ας πούμε. Τα δικά υπάρχει... μου γατιά. Ναι, ναι, τα δικά σου. Είναι το ότι είναι, δεν είναι υδρόφοβα, κάνουν μπάνιο με νερό. Και οι δύο όμως. Νομίζω ότι ο ένας το πήρε, ο Ίντι το είχε και το πήρε ο μικρός που τον αντέγραφε. Πίνει μόνο νερό από τη βρύση, το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα. Άρα, άμα φύγεις δηλαδή και λείπεις ώρες στο γατί, δεν θα πιει νερό. Θα σου δείξω τώρα. Το έχουμε από αυτό, ε. Ωραία, κοίτα. Έλα, Ίντι. Το μικρόφωνο. Ω, καταστροφή. Μια χορηγία σε εμάς τώρα για μικρόφωνο. Πάω ένα μικρόφωνο. Έλα. Χες. Βλέπεις, πίνει μόνο έτσι νερό. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Πρώτον, γιατί έχει μάθει να ανοίγει τη βρύση και θα έρθει η ΔΑΠ 60.000 ευρώ. Γιατί δεν ξέρει να την κλείνει. Και πίνει μόνο έτσι νερό. Όπου και αν είναι μέσα στο σπίτι, αν του πω Ίντι, έλα και καταλάβει ότι είναι για νερό, θα έρθει. Δηλαδή, αν φύγεις, το γατί μπορεί να γυρίσει και να δεις ότι είναι ανοιχτή η βρύση και μπορεί να είναι ανοιχτή η ώρα. Ένα, γι' αυτό έχω τα κλειδιά σε ένα φίλο μου και έρχεται και βλέπει
την κοπελιά μου κτλ. Αλλιώς τους έχω πάρει αυτό εδώ. Το οποίο είναι αυτός ο καταράκτης που έχουν πάρει με γάτες. Okay. Αυτό βγάζει συνεχόμενα νερό από κάτω, αναβλύζει και πίνουν έτσι και νομίζουν ότι νευρίζει. Πολλά γάτια δεν πίνουν, στα σώμα. Και ο άλλος έτσι. Ναι, ό,τι κάνω μεγάλος, κάνω μικρός. Θα ήθελα να περάσει ο επόμενος καλεσμένος μου, ο Ίντι. Ο Ίντι. Δασκαλό παιδί, ε! Πω, θεία, τουλάχιστον. Από μπαλκόνι. Ε, παιδάκι μου. Ίντι μου, χαιρόμαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά, παιδιά. Ο μπαμπάς μου είναι... Ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στην ανθρωπότητα. Χαίρεσαι όταν... Χαίρομαι όταν τρώω το σολομό. Στεναχωριέσαι όταν... Στεναχωριέμαι όταν έρχεται το καλοκαίρι και βγαίνουν τα χαλιά και δεν έχω τι να καταστρέψω. Βαριέσαι όταν... Βαριέμαι όταν ο αδερφός μου δεν είναι εδώ κοντά και δεν έχω με τι να παίξω. Θυμώνεις όταν... Με νικάει ο αδερφός μου στο ξύλο. Συχαίνομαι... Συχαίνομαι το κοτόπουλο. Αγαπάω να γρατζουνάω. Ό,τι έχει ύλη και υφίσταται σε αυτό το σπίτι. Δεν θέλω να υπάρχει τίποτα καλό σε αυτό το σπίτι. Θέλω να μπαίνει ο κόσμος και να λυπάται τον Κώστα. Αν ήσουν άνθρωπος, θα ήσουν... Ο Κώστας. Τελευταία απάντηση είναι στενάχωρη, αλλά εμείς σε αγαπάμε. Εμείς εδώ έχουμε ένα section που βλέπουμε αν υπάρχει υπακοή μεταξύ του Κώστα και στην προκειμένη του Ίντι. Τώρα τρώει. Και εγώ του το είπα. Φάε. Το βλέπεις. Έχεις διάρκεια να το κάνεις αυτό. Ευχαριστώ. Κατεβαίνουμε κάθε δύο χρόνια σε αγώνες. Θες να πεις νερό, Ίντι, έλα, Ίντι, νερό. Ξανακάντω αυτό πάλι, γιατί πριν έπιασε. Έλα, Ίντι. Σε παρακαλώ, με κοιτάς, απλά ανέβα. Νερό, νερό, έλα. Με έχεις κάνει ρεζίλι, μπράβο. Θέλω να ευχαριστήσω τη μητέρα μου και τον πατέρα μου, γιατί με πιστέψαν από την αρχή όταν πήρα γάτα και είπαν ότι θα πεθάνει σε ένα μήνα. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε, συγκεκριμένα αυτό το ζώο. Αλλά. Κοίτα τα νεύρα του. Εγώ του το έχω μάθει κι αυτό. Ρε αυτός. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αυτό που ακούσατε, εγώ του το έχω μάθει. Βρυσίδια είναι, στα γατίστικα. Κάνει και κάτι άλλο. Φέρνει πίσω τον μπαλάκι. Άμα δεν το πιστεύω τίποτα. Θα προσπαθήσω. Εδώ δεν πιστεύω ότι έχεις δεύτερο γατί, φέρνει τον μπαλάκι. Ιντί, τα παίζω όλα για όλα τώρα αυτή τη στιγμή. Πιάνει μόνο με αλουμινόχαρτο. Όσοι έχετε γατιά, το ξέρετε ότι το αλουμινόχαρτο είναι το... Δεν έχω αλουμινόχαρτο. Αχ. Κοίτα πόσο βολικά έκατσαν τα πράγματα, δεν έχει αλουμινόχαρτο. Ξέρεις τι. Ναι, τα φέρνει συνέχεια, Κώστα, είσαι πολύ όμορφος. Θα μας το στείλεις μετά με βίντεο, να το βάλουμε ένθετο. Εντάξει, είναι ένα εκπαιδευμένο γατίο. Abort the mission, το συγκεκριμένο. Κόψτε στο μοντάζ, μα γεια. Η συμβουλή της Naturea για σήμερα είναι η συνταγή Naturea Natural Salmon. Είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες και για όλα τα στυρωμένα γατάκια. Λόγω του φρέσκου σολομού, η συνταγή παρέχει στο ζωάκι σας ωφέλιμα λιπαρά οξέα, φυσικές αντιτοξικές ουσίες και βιταμίνες. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο naturea.gr. Υπάρχει! Έλα, Μίζα! Έλα, δαγόρι μου! Έλα, Μιζάκι, ποιος είναι αυτός? Μίζα, αντεγιά! Η κάμερα τράβηξε το Μίζα, το πιο σημαντικό κομμάτι. Όσοι είδατε το βίντεο από την αρχή έως τώρα, δικαιώθηκα. Αν είχα και αλουμινόχαρτο, η Ζευγένεια Σαμαρά θα πρέπει να μου δώσει το κανάλι. Με μένα που τον πάω στον κτηνίατρο και τον έσωσα και περάσαμε όλη αυτή την περιπέτεια, έχει το άγχος. Και με στεναχωρεί λίγο αυτό, γιατί με έχει συνδυάσει με άγχος. Αλλά κοιμόμαστε μαζί, αράζουμε μαζί. Δηλαδή, όταν είμαστε μόνοι μας οι τρεις μας, είμαστε λες και είμαστε τύπου από πάντα μαζί. Όταν παίζει κόσμος, προτιμάει να κρυφτεί ή να είναι με αυτούς που συμπαθεί είναι... και όχι με σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Πραγματικά θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι φροντίζοντας ένα ζώο γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και ιδού η ζωντανή απόδειξη. Ο άνθρωπος μισούσε τα γατιά και τώρα τα λατρεύει. Ο καλύτερος άνθρωπος που υπάρχει. Τετάρτες Λος Άντζελε. Α, ναι. Ευχαριστώ αυτό πολύ, να το παιδιά. Πούμε επίσης. Με το Μίζα. Και εμείς. Άρα ποτέ. Και εμείς θα τα πούμε. Γεια σας. Thank you.